αγαπώ και δεν θα σε αφήσω να φύγεις. Δεν θέλω να φύγεις. Δεν υπάρχουν αποστάσεις. Δεν μας χωρίζει τίποτα, τίποτα. Σ' αγαπώ, Στέφανε. Μ' αγαπάς. Αλήθεια, μ' αγαπάς. Εδώ σε αυτό το σημείο θα αισθάνομαι σαν υποχρέωση να κάνω μία διευκρίνηση. Θα ήθελα καταρχήν να σας πω ότι είμαι πάρα πολύ ευτυχής, εκτός από την πάρα πολύ ωραία αυτή δουλειά που νομίζω ότι πρέπει να έχουμε κάνει, γιατί κουραστήκαμε πάρα πολύ για αυτή τη δουλειά. Και όλο το συνεργείο του Αντένα και εμείς. Άλλωστε, η καλή δουλειά δεν γίνεται να κουράζονται μόνο λίγοι. Για να γίνει μια τέλεια δουλειά πρέπει να κουραστούμε όλοι. Γι' αυτό εδώ αυτή τη φορά κουραστήκαμε πολύ όλοι. Κουραστήκαμε, αλλά ήταν η κούραση τόσο γλυκιά, ήταν τόσο όμορφη που μας έχει κάνει τόσο πολύ ευτυχισμένους. Η διευκρίνηση που ήθελα να κάνω είναι η εξής, ότι τα τραγούδια αυτά που σήμερα ακούτε είναι γραμμένα από έναν πολύ σπουδαίο συνθέτη που αισθάνομαι ευτυχής που αυτή τη φορά έκανα δουλειά μαζί του. Είναι ο Μάριος ο Τόκας, ένας συνθέτης που νομίζω ότι θα διαπρέψει φοβερά, γιατί οι ιδέες του επάνω στη δουλειά αυτή που κάνει είναι τόσο σπουδαίες ιδέες και είναι τόσο σπουδαίο παιδί. Έχει τέτοια κουλτούρα, έχει τέτοια πολύ διάθεση για τη δουλειά αυτή που κακώς τη δουλειά, την είπα δύο φορές, δεν είναι δουλειά, είναι λειτουργήμα αυτό που κάνουμε. Έτσι το νιώθω εγώ. Αλλά το λέμε δουλειά, γιατί καμιά φορά γίνεται και δουλειά. Ο Μάριος ο Τόκας, λοιπόν, είναι αυτός που θα ήθελα να με συνοδεύσει στο πιάνο, να πούμε ένα τραγούδι που αυτό το τραγούδι το αγαπήσαμε πάρα πολύ. Τόσο πολύ που του δώσαμε και το γενικό τίτλο του δίσκου. Είναι το «Στάζεις έρωτα». Να σας συστήσω τον κύριο Τόκα, παρακαλώ. Ο κύριος Τόκας. Φίλε μου. Σε ευχαριστώ για τη δουλειά που κάναμε μαζί. Εγώ θα ήθελα να πω πως είναι πολύ δύσκολο και μεγάλη ευθύνη να φορτώνεσαι, και το φορτώνεσαι το λέω πολύ τρυφερά. Είναι πολύ όμορφο. Ένα δίσκο ολόκληρο με ερμηνευτή το Βοσκόπουλο. Αυτό το λέω γιατί το πιστεύω, όχι για κανέναν άλλο λόγο. Και μάλιστα να φορτώνεσαι πάλι τρυφερά το Βοσκόπουλο, κατά την άποψή μου, στο απόγειο της ερμηνευτικής του ωριμότητας. Αυτό πιστεύω εγώ. Θα ήθελα να πω πως ανέλαβα αυτή την ευθύνη, αναλαμβάνω την ευθύνη για αυτή τη δουλειά και είμαι πανευτυχής, γιατί στο λίγο χρονικό διάστημα της κυκλοφορίας αυτής της δουλειάς μας νιώθω ταπεινά, αλλά δικαιωμένος. Καταλάβατε γιατί έγινε αυτή η διακοπή? Για να καταλάβετε ποιος είναι ο Μάριος ο Τόκας. Αυτός είναι. Λοιπόν, πάμε, Μάρη. Κάναμε μία ακόμα διακοπή. Δεν θα σας καθυστερήσουμε πάρα πολύ, γιατί δεν θέλουμε να σας κουράσουμε. Όμως είναι υποχρέωση και αυτή. Και μεγάλη. Δεν θα ήθελα να παραλείψω τον μαέστρο μου, τον Σπύρο Παπαβασιλείου, με τον οποίο έχουμε μια
πολύ μεγάλη ιστορία μαζί, έχουμε σχεδόν μεγαλώσει μαζί, έχουμε δουλέψει χρόνια, έχουμε κάνει πολύ σπουδαίες δουλειές και είναι και ο μαέστρος μου σε αυτή τη δουλειά που θα κάνω τώρα το χειμώνα και είναι και αυτός που έφτιαξε και αυτή τη δουλειά που βλέπετε σήμερα. Θέλαμε λίγο να ξεφύγουμε από τη μεγαλειώδη αυτή κατάσταση την οποία ζήσαμε μέχρι στιγμής και να κάνουμε λίγο παρεούλα και να πούμε ορισμένα πράγματα που ούτε κι εσείς μπορεί ακόμα να φαντάζεστε ότι θα πούμε αυτή τη στιγμή. Ελάτε, ελάτε να το ζήσουμε μαζί. Νομίζω ότι θα είναι ωραίο. Μπορεί και να σας αρέσει. Πάμε, μαέστρο. Θα ήθελα να σας πω ορισμένα ποιητικά λόγια, γιατί μου αρέσει πολύ η ποιήση. Δεν θα ήθελα να πω ότι είμαι ποιητής, παρόλο ότι γράφω. Το να πω ότι είμαι ποιητής θα ήταν πολύ. Γι' αυτό δεν το λέω. Όταν όμως ακούμε την Άγια Νύχτα, και όταν τελειώνουμε έτσι. Τι θα θέλατε άλλο να σας πω. Να έχετε σήμερα μία Άγια Νύχτα. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε σήμερα και να μην είναι μόνο σήμερα η Άγια Νύχτα για σας. Κάθε νύχτα να είναι μια Άγια Νύχτα. Χρόνια καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ.